Να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Καλώ ήρθατε, κύριε, ήρθα. Καλημέρα, κύριε σας. Υπουργέ. Καλή σα ημέρα. Και να ζητήσουμε ένα πρώτο σα σχόλιο. <κυκυκυκ> Είπαμε πριν από λίγο, μεταδώσαμε την είδηση ο Μανώλη Κωστίδη πριν από μερικά λεπτά, ότι σύμφωνα με τι ανακοινώσει τη Γερμανία είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία τη Άγγελα Μέρκελ με τον Ρετζέπτα Περντογάν. Πάμε σε μια φάση αποκλιμάκωση μετά τα χθεσινά, κατά την εκτίμησή σα. Αφήστε, αφήστε να δούμε. Γιατί πολλές φορές ε, στέλνουν το μήνυμα της αποκλιμάκωσης και την επόμενη στιγμή στέλνουν οι γείτονες το μήνυμα της έντασης. Εμείς ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι κανένας βρέθηκε προεκπλήξιος μετά την έκδοση της Ναύτεξ. Ήταν κάτι το οποίο α, το περιμέναμε, προσπαθήσαμε να το αποτρέψουμε. Ήταν μέσα στα σενάρια δηλαδή που είχαμε στην... Ήταν μέσα στα σενάρια και στις πληροφορίες που είχαμε. Αυτό το οποίο όμω ε, ε, σε κάθε περίπτωση μα έστελνε ω μήνυμα η άλλη πλευρά ήταν ότι ενδεχομένω ε, είχε εισακουστεί η παρέμβαση του Διεθνού Παράγοντα και ότι δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση. Mm -hmm. ε, εκδόθηκε η ΝΑΦΤΕΞ. Το θέμα είναι να μην προχωρήσει σε υλοποίηση, γιατί μια σειρά από ΝΑΦΤΕΞ όπω ξέρετε και το παρακολουθείτε. Ε, έχουν εκδοθεί mm -hmm. όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην σα πω όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Υπουργέ, όμω, mm. μα είχε δοθεί η αίσθηση ότι είχαν αποκατασταθεί, όπω είπατε κι εσεί, η διάβλοι επικοινωνία στο τελευταίο διάστημα. Είχαμε τι παρεμβάσει όντω από το διεθνή παράγοντα και θεωρούσαμε όλοι ότι, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το διάστημα που συζητάμε. Τώρα τα πράγματα θα είναι κάπω θα κυλήσουν ήρεμα. Τι μεσολάβησε, τι άλλαξε και έρχεται αυτή η κίνηση από την πλευρά τη Τουρκία. Πάντω, σίγουρα δεν μεσολάβησε κάποια ενέργεια από την πλευρά τη Ελλάδα η οποία να προκάλεσε κάποιο είδου mm -hmm. τέτοια αντίδραση. Mm -hmm. Θα σα πω ότι σήμερα είναι πολύ προβληματική η συμπεριφορά τη Τουρκία και η αξιοπιστία τη απέναντι στο διεθνή παράγοντα. Διότι αν έχουν α, παρέμβει μία σειρά από υπουργοί των εξωτερικών. Ή ακόμα και η Γερμανίδα Κακελάριος. Και έχουν δεχθεί από την πλευρά της Τουρκίας μία κατευναστική απάντηση των ανησυχιών τους. Και την επόμενη μέρα βλέπουμε μια κλιμάκωση στο επιχειρησιακό πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο ρόλο του διεθνού παράγοντα. Πάμε για κυρώσει. Επομένω, το είπε χθε ο Πρωθυπουργό, είμαστε σε τέτοια φάση να εφαρμοστούν κυρώσει. Γιατί είχαμε πει ότι εάν έρθει η κρίσιμη στιγμή, πρέπει να υπάρχει ένα κατάλογο κυρώσεων που όταν, να εφαρμοστεί. Όταν, όταν έρθει η, η κρίσιμη εκεί. στιγμή, νομίζω ότι, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό το έχει θέσει, το έχει θέσει ο Υπουργό των Εξωτερικών, το έχω θέσει εγώ σε όλα τα επίπεδα, ότι τη στιγμή που θα χρειαστεί θα απαιτήσουμε την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Αλληλικής. Δεν είναι Στο αυτή ό, η στιγμή το... εννοείται. Το... Η στιγμή θα είναι η στιγμή της uh, παραβίασης της οποιασδήποτε δικιάς μας uh, κυριαρχίας. Mm -hmm. Αν δηλαδή δούμε κάποιο πλοίο εννοείται μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Ως... Να κάνει πράγματα τα οποία παραβιάζουν την εθνική μας κυριαρχία. Mm -hmm. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και για αυτό το σενάριο κύριε Υπουργέ. Η Ελλάδα το έχει δηλώσει νομίζω σε όλα τα επίπεδα ότι είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή, ο, οτιδήποτε σε επιχειρησιακό επίπεδο το ξέρετε ότι το, το καλύπτει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και το ΓΕΘΑ. Α, αυτοί είναι οι οποίοι θα απαντήσουν σε, σε πρώτη φάση. Εμεί είμαστε στη φάση τη ενημέρωση και τη κινητοποίηση του διεθνού παράγοντα. Διπλωματικά, οι κινήσει που έχει κάνει το Υπουργείο σα, ποιε είναι, κύριε Υπουργέ. Καταρχά, μόνο το γεγονό ότι εχθέ είχαμε αμέσω μόλι γυρίσαμε από τι Βρυξέλλε τη συνάντηση και του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Θα σα πω ότι ο Πρωθυπουργό στι Βρυξέλλε, επί πέντε μέρε, βρισκόταν σε στενή επαφή mm -hmm. με όλη την Ευρωπαϊκή ηγεσία. Ενημέρωσε και κατηδίαν αλλά και εν συνόλο για την τουρκική προκλητικότητα και ενημέρωσε για τη διάθεση τη Ελλάδα να αποταθεί προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όργανα τη, αλλά και στι χώρε μέλη, για, να, για τη στήριξή του στην οποιαδήποτε περίπτωση. Ε, υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας ή κλιμάκωση του τουρκικής mm -hmm. προκλητικότητας.